οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια. Σήμερα βρισκόμαστε μαζί με τους φοιτητές, με τους φοιτητικούς συλλόγους και καταγγέλνουμε από κοινού την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζει νέους μηχανισμούς καταστολής και ειδικά σώματα ασφαλείας στα ιδρύματα, εγκαθιστά κάμερες παρακολούθησης, κάρτες εισόδου, αυστηροποιεί το ποινικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Αυτοί είναι οι σχεδιασμοί τους για τα ιδρύματα, σχεδιασμοί που ακολουθούν την κατάργηση του ασύλου και το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών που έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει για την ανώτατη εκπαίδευση. Η πρόσθεση και η προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών, η όλο και πιο βαθιά λειτουργία των πανεπιστημίων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, η προσαρμογή των αναγκών μας και η προσαρμογή των δικαιωμάτων μας σε αυτές τις νέες συνθήκες είναι αυτές που θα γεννήσουν αγώνες και το γνωρίζετε πολύ καλά και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Εμάς στοχεύουν αυτά τα μέτρα, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές, εμάς και τις οργανωμένες μαζικές διεκδικήσεις μας. Δεν μας πείθουν λοιπόν ότι νοιάζονται ούτε για την προστασία μας, ούτε για την ασφαλειά μας. Και αναρωτιόμαστε τι μέτρα έχουν πάρει όλο αυτό το διάστημα για να διασφαλίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ή με ποιο τρόπο προστατεύουν την λειτουργία των ιδρυμάτων όταν υπάρχουν υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, δεν υπάρχουν υποδομές ασφαλής και οι αναγκαίες, όταν δεν υπάρχει πολιτική μέρη. Βέβαια, όταν πρόκειται για χρήματα για να κάνουν όλες αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές, βρίσκουμε κατευθείαν. Την ίδια στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση ετοιμάζει το νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που φέρνει αυτόν τον απαράδεκτο νόμο για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, έρχεται και παίρνει αυτά τα μέτρα στα πανεπιστήμια. Εμάς δεν πρέπει να μας βάλουν στη γωνία, είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά όλοι μαζί οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και τους αγώνες που ακολουθούν.